κατανοητό να μην σταματάτε. Και να πείτε ότι αυτό δεν είναι κατανοητό. Εξήγησέ μας. Επομένως, την επόμενη εφανή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για να μην σας κουράζω. Τι θα πούμε απόψε. Η ομιλία μου έχει δύο κομμάτια. Πρώτα, πολύ γρήγορα, θα προσπαθήσω να σας πω τι είναι αυτό το σύστημα, το αμυντικό μας, το ανοσογλυκό σύστημα, το οποίο για κάποιους λόγους που θα κατανοήσετε, προκαλεί και λίγο φόβους γιατρούς. Ακούν ένα ανοσογλυκό σύστημα και είναι σαν να ακούν κάτι το πολύ περίεργο. Δείτε ότι είναι πολύ απλό. Επόμενη εμφάνεια. Το σύστημα αυτό, λοιπόν, αποτελείται από μικρά όργανα, τα οποία είναι διάσπαρτα στον οργανισμό. Τα όργανα αυτά, τα δύο κυρίαρχα όργανα, τα λέμε πρωτογενή ανοσογλυκά όργανα. Τι είναι αυτά? Ο μυελός μας, τα κόκαλα, και ο θύμος αδένας. Τι κάνουν αυτά τα όργανα? Από τα όργανα αυτά παράγονται ή διαφοροποιούνται τα κύτταρα του ανοσογλυκού συστήματος. Και τα άλλα είναι τα δευτερογενή όργανα μας, όπου κάθονται τα ετοιμασμένα κύτταρα για να πολεμήσουν τον εισβολέα. Μέχρι τώρα κατανοητά? Τα όργανα αυτά απαρτίζονται από κύτταρα. Και έχουμε δυο μεγάλες κατηγορίες κυττάρων. Τα κύτταρα που τρών είναι η πρώτη άμυνά μας και τα λέμε μακροφάγα. Αυτά είναι τα πολυμορφοπύρηνα λεύκο κύτταρα για τους γιατρούς και τα μακροφάγα και τα δεντρητικά κύτταρα. Αυτή είναι η πρώτη άμυνα. Έτσι βλέπουν τον εισβολέα. Και μετά είναι τα λεμφοκύτταρα, τα οποία κάνουν την εξειδικευμένη δουλειά. Θα τα πούμε παρακάτω αυτά. Επόμενη εφανή. Τα κύτταρα αυτά επικοινωνούν μαζί τους με μηνύματα. Μικρές πρωτεΐνες, οι οποίες αφενός μπορεί να τα προσκαλούν και να τους λένε «Ελάτε εδώ, εδώ είναι το πρόβλημα», και αυτές τις λέμε χημιοκίνες, ή άλλες πρωτεΐνες, οι οποίες επικοινωνούν το κύτταρο με το κύτταρο για να οριμάσει και να χτυπήσει καλύτερα τον ξένο. Και όχι μόνο. Με τις ουσίες αυτές επικοινωνεί το ανοσογλυκό σύστημα με τον εγκέφαλο. Και πλέει κάνει πυρετό. Κάτι μπήκε μέσα ξένο. Επιπλέον, με τις κυταροκίνες αυτές επικοινωνεί το ανοσογλυκό με άλλα όργανα, όπως παραδείγματος με το σηκώτη μας. Και τι του λέει? Σηκώτε, παρήγαγε πρωτεΐνες για να πολεμήσουν τον ξένο. Και αυτές λέμε πρωτεΐνες οξίας φάσεως. Απλά πράγματα δηλαδή είναι. Λοιπόν, αυτά είναι... Δεν τελείωσα, μοιάζεστε. Εκτός αν θέλετε να βιαστώ να τελειώσω γρήγορα. Κουραστήκατε ήδη. Λοιπόν, τα μένα κύτταρα, τα λεφοκύτταρα, τα ειδικά κύτταρα, τα χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα τάχλεμφοκύτταρα, που είναι ο εγκέφαλος του ανοσογλυκού συστήματος, και τα β' λεφοκύτταρα. Τα τάχλεμφοκύτταρα κάνουν τρεις λειτουργίες. Απλά πράγματα δεν είναι. Η πρώτη λειτουργία είναι, μιλάνε στα β' λεφοκύτταρα, τα βοηθάνε να κάνουν καλύτερη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά? Να φτιάξουν αντισώματα. Πρωτεΐνες για να δουν τον ξένο. Η δεύτερη δουλειά είναι, η πρώτη λοιπόν είναι η βοηθητική. Η δεύτερη δουλειά είναι η ρυθμιστική. Και η τρίτη δουλειά είναι η καταστροφική. Κύτταρα τα οποία χτυπάνε αυτά τα λεπτά τον εισβολέα. Έτσι λοιπόν, με απλά λόγια, αυτό είναι το ανοσογλυκό σύστημα. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα, επόμενη διαφάνεια. Ας πούμε ότι είναι κρύο και είναι ένας ιός, ένας ρινοϊός. Ιός, έτσι. Μπαίνει αυτός από τη μύτη μας, γιατί είμαστε σε κλειστό περιβάλλον, όπως είστε πολλοί σκόλοι σήμερα εδώ πέρα, κινδυνεύετε να πάθετε ιός παρά τη ζέστα. Ένας ιός μπαίνει μέσα, αμέσως τον παίρνει το μακροφάγο. Δηλαδή, η πρώτη άμυνα. Τι κάνει το μακροφάγο? Τον τρώει. Φαγοκυτάριος το λέμε εμείς οι γιατροί. Τον τρώει, το σπάει σε κομματάκια και με δικιά του ουσία τον παρουσιάζει στο ανοσογλυκό σύστημα. Ποια είναι η δικιά του ουσία? Είναι τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, κύριε Βράμη, για να κάνει μεταμόσχευση. Αλλά αυτά κάνουν και δουλειά. Παρουσιάζουν τον ξένο. Και παρουσιάζουν τόσο τον ξένο όσο και δικά μας στοιχεία. Τέλος πάντων, δεν σας πω άλλες λεπτομέρειες. Και έτσι λοιπόν, παρουσιαζόμενος ο ξένος, τον βλέπει ο υποδοχέας μια άλλη πρωτεΐνη του τάχλεμφου κυττάρου, μαζί βοηθιέται από το μακροφάγο, γιατί του ρίχνει και κυταροκίνες και του λέει ξύπνα,
πολεμήσουμε. Το τάχρεμφο κύτταρο βοηθάει το Β, το Β φτιάχνει αντισώματα που βλέπουν τον ξένο εισβολέα και έτσι έχουμε την άμυνα.